στη διάσωση και διάδοση παραδοσιακών τεχνικών, φέρνοντας σε επαφή παλιούς τεχνίτες με νεότερους, οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και στην εργοποίηση πολιτών και τοπικών φορέων, οι οποίοι θέτουν ως προτεραιότητα την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τόπου τους. Στοχεύει το έργο Eco-Management, γνώσεις του χθες, τεχνογνωσία του αύριο, του προγράμματος Erasmus Plus. Εταίρος του έργου για την Ελλάδα είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, η οποία επέλεξε το Ζαγόρι για την υλοποίηση των δράσεων, ενώ μετέχουν άλλοι 5 εταίροι από Γαλλία, Σκωτία, Σλοβακία και Ισπανία. Σήμερα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας πραγματοποιήθηκαν οι εισηγήσεις από τους Συμβούλους Ανάπτυξης της ΠΕΔ Ηπείρου, με τις οποίες και ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο έργο. Στο σκοπό και στους στόχους του Eco-Management αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους η Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΠΕΔ Ηπείρου Αθηνά Ιωάννου, η αρχιτέκτονας γεωγράφος Ελένη Παγκρατίου, συνεργάτιδα στην υλοποίηση του έργου, και η Σαμπρίνα, επικεφαλής εταίρος του έργου Management. Κλείνουμε ουσιαστικά την διακρατική συνάντηση εργασίας, την πενθήμερη κατάρτιση που είχαμε με όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι το Erasmus Plus, από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο Eco-Management, στο οποίο, όπως προανέφερα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου είναι ένας εταίρος, και στο οποίο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΠΕΔ Ηπείρου, από άλλες χώρες, διάφοροι φορείς. Επικεφαλής του έργου είναι μία ένωση της Γαλλίας από την Προβυγγία, η οποία είναι μία ένωση εθελοντών οι οποίοι ασχολούνται με την οικοδιαχείριση και την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Συμμετέχει επίσης μία αντίστοιχη ένωση κοινοτήτων από την Κορσική και άλλοι 3 εταίροι από το Gatehouse of Fleet της Σκωτίας, μία ένωση εθελοντών, και η εταιρεία Red to Red από την Ισπανία, οι οποίοι σε εθνικό επίπεδο έχουν αναλάβει προς την βελτίωση των συνθήκων, ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτές του περιβάλλοντος σε επίπεδο χώρας. Και φυσικά μία από την Σλοβακία, μία εταιρεία συμβούλων, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό και στόχο να ενδυναμώνουν και να εμψυχώνουν τους νέους γύρω από αυτά τα θέματα και να τους προωθούν στην αγορά εργασίας. Στόχος του έργου, του συγκεκριμένου, του Eco-Management, είναι, σύμφωνα και με το λόγο, η γνώση του χθες, τεχνογνωσία του αύριο. Προσπαθούμε δηλαδή να μεταδώσουμε τις γνώσεις και τις παραδοσιακές τεχνικές από γενιά σε γενιά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό είναι η συμμετοχή όλων αυτών των διαφόρων χωρών. Στη δική μας περιοχή, στην Ήπειρο, όπου εφαρμόζουμε το πρόγραμμα, η περιοχή συγκεκριμένα παρέμβασης είναι ο Δήμος Ζαγορίου, γιατί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο είναι 2 άτομα από κάθε περιοχή εταίρων, οι οποίοι στη συνέχεια θα συντονίσουν ένα συγκεκριμένο έργο, και εμείς εδώ θα κάνουμε το ίδιο, που δηλαδή θα συντονίσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν αυτή τη διαδικασία μεταβίβασης των γνώσεων από γενιά σε γενιά, και αυτό θα γίνει σε συνθήκες πειραματικής κατάρτισης, στα αντικείμενα που έχει επιλέξει ο καθένας, μετά από μια έρευνα που έγινε το τι υπάρχει σε κάθε περιοχή, ποιο είναι το ενδιαφέρον, καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε κάθε περιοχή. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα βρει κανείς στην ιστοσελίδα του έργου Eco-Management. Εκπροσωπώ την ένωση που λέγεται Άλπης του Φωτός, μια εταιρεία που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, και συμμετέχουμε ως επικεφαλής φορέας σε αυτό το έργο με εταίρους από 5 χώρες. Ο στόχος μας σαν εταίρος, επικεφαλής εταίρος, είναι να εξασφαλίζουμε σε κάθε βήμα ότι όλα γίνονται με τον καλύτερο τρόπο, ότι γίνονται με επιτυχία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου. Και η εντύπωσή μας, αυτό που μπορούμε να έχουμε αποκομίσει μετά από αυτή την εβδομάδα της κατάρτισης, είναι ότι εδώ είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγιναν όλα αυτά, με τη σεστή φιλοξενία και κυρίως με το αποτέλεσμα της δουλειάς.